Και φίλες και φίλοι, δεν επέλεξα τυχαία να βρεθώ στο νησί μας αυτή την ημέρα. Είναι μια ημέρα σημαντική. Καθώς νωρίτερα συναντήθηκα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, δρομολογώντας τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών την 21η Μαΐου. Εκλογές που θα κερδίσουμε, που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Την πρώτη επίσημη ομιλία ενόψη των εκλογών πραγματοποίησε στα Χανιά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το σύνθημα για το ξεκίνημα της προεκλογικής μάχης. Γιατί η Ελλάδα μας, θυμάται, είδε και ξέρει, δεν θέλει δεύτερη φορά στη συμφορά, αλλά δίνει δεύτερη εντολή στην προκοπή. Τα σύνορά μας έμειναν απόρθητα. Και με ένα γιγαντίο πρόγραμμα που ξεπέρασε τα 50 δις, στηρίχθηκαν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι θέσεις εργασίας. Είμαι σίγουρος όλες οι επιχειρήσεις των Χανίων γνωρίζουν πολύ καλά τη στήριξη που τους παρήχαμε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Κυβέρνηση ξανά εξαρτάται από όλες και από όλους, αλλά θα μας εμπιστευτεί και πάλι η ελληνική κοινωνία. Θα μας εμπιστευτεί, φίλες και φίλοι, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα τηρήσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Ο λαός δεν θέλει δεύτερη φορά συμφορά, αλλά προκοπή, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και ζήτησε οι πολίτες να δώσουν καθαρή νίκη στη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Η φωνή σας, ειδικά η φωνή της νεολαίας μας, απλώνεται πάνω από τη θάλασσα, από άκρη σε άκρη στη πατρίδα μας. Και σήμερα οι Χανιώτισες και οι Χανιώτες στέλνουν το δικό τους βροντερό μήνυμα ελπίδας. Ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης, ένα σύνθημα νίκης, ώστε Κωνσταντίνου και Ελένης να γιορτάσει στα γαλάζια. Μπλε θα είναι όχι μόνο η Κρήτη, θα είναι όλη η Ελλάδα, όλη η επικράτεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Ζήτησε ισχυρή και αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και δεσμεύτηκε ότι η οικονομία θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή, λέγοντας πως με ισχυρή κυβέρνηση θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα και εδώ στα Χανιά. Και αυτό σημαίνει ένα καινούριο κύκλο ευκαιριών για την πατρίδα. Ένα κύκλο ευκαιριών, τον πρόλογο του οποίου βιώνει ήδη η Κρήτη. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο σας έχω πει. Θα παραδώσω στην Κρήτη έναν υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο από την Κίσαμο ως τη Σιτία. Το ΒΟΑΚ εμείς τον σχεδιάσαμε, εμείς τον χρηματοδοτήσαμε, εμείς τον αρχίσαμε και εμείς θα τον τελειώσουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέλησε τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, ενώ αναφέρθηκε και στους νέους στόχους που έχει θέσει για την επόμενη τετραετία. Σήμερα σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω, η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Δεύτερη προτεραιότητα, αξιοπρεπής δημόσια υγεία. Κάτι που σημαίνει ότι η πολιτεία ξεκινά από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Από ένα ευρύ φάσμα προληπτικών εξετάσεων για όλους τους πολίτες, για όλα τα βασικά νοσήματα. Μέσα στην επόμενη τετραετία, το 100% των διαδικασιών στο δημόσιο θα είναι ψηφιακό. Το gov.gr που έχετε δει είναι μόνο η αρχή. Καλύτερη στέγη για την νεολαία. Μεγάλη πρόκληση για εμένα. Εκτός από τα έργα τα οποία κάνουμε για να αποκτήσει το Πολυτεχνείο φοιτητική στέγη με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συγκρατήστε τη μεγάλη σημασία που αποδίδω στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Η συνέχιση της αμυντικής μας, του αμυντικού μας προγραμματισμού, 68 εξοπλιστικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται και μια συνεπής πολιτική στο μεταναστευτικό, η οποία θα συνοδεύεται από παράλληλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Στις 21 Μαΐου όλη η Κρήτη θα είναι γαλάζια σαν τη θάλασσα και τον ουρανό της. Όπως γαλάζια θα είναι και η Ελλάδα, μια Ελλάδα που δεν γυρίζει πίσω αλλά προχωρά σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό και με 5 απλές λέξεις η απόφαση είναι μόνο μία. Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία! Σα
σας ευχαριστώ για αυτή τη συγκλονιστική παρουσία. Ψηλά τις καρδιές και τις σημαίες. Η νίκη είναι γένους θηλυκού σαν την Ελλάδα, την Κρήτη και τη Δημοκρατία. Γι' αυτό και θα είναι δική μας νίκη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, καλό αγώνα, καλή δύναμη.